Λοιπόν, για κύριε Τσολανά, επιστρέφουμε πάλι σε εσένα τώρα, γιατί δεν μας λες καλά πράγματα από Θεσσαλονίκη. Αν και η Θεσσαλονίκη πάντα ξέρεις, έχει ωραίες μνήμες μας φέρνει. Είχαμε συμπλοκή νεαρών τώρα και μάλιστα και τους συνέλαβαν, ε. Ήταν μια άγρια συμπλοκή, ένα ακόμη δυστυχώς φαινόμενο βίας, το οποίο εκτυλίχθηκε χθες περίπου στις 8.30 ώρα το βράδυ, νωρίς το βράδυ, στην περιοχή του Ρεοκάστρου. Καταρχάς, να πούμε, να ξεκινήσουμε με ότι το αποτέλεσμα αυτής της συμπλοκής ήταν να τραυματιστεί ένα άτομο στο κεφάλι, το οποίο χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ήταν μια παρέα ανηλίκων, οι οποίοι έξω από ένα γυμναστήριο στο Ρεόκαστρο το μετέτρεψαν και σε ένα άτυπο ρινγκ. Για άγνωστο λόγο, για ασήμαντη αφορμή, βασικά όπως λένε οι αρμόδιες πηγές, ξέσπασε αυτή η συμπλοκή. Μια συμπλοκή η οποία ήταν με ξύλα, με μπουνιές και κλωτσιές, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 15χρονου. Τώρα μιλάμε για παιδιά από 13 έως 15 ετών. Όλο αυτό το συμβάν λοιπόν έγινε μπροστά και στα μάτια έκπληκτων γονέων, και στη συνέχεια κλήθηκε η αστυνομία στο σημείο. Προχώρησε σε τουλάχιστον 12 προσαγωγές για την ώρα. Δεν έχουμε ακόμη μια νεότερη ενημέρωση αν έχει μετατραπεί κάποια προσαγωγή σε σύλληψη. Ωστόσο, αυτό που έχουμε μάθει από ανθρώπους που ήταν μπροστά στο επεισόδιο είναι ότι χτυπήθηκαν και άλλα παιδιά και σε όλο τους το κορμί, τα οποία ωστόσο δεν διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τους προφανείς λόγους. Και τώρα η αστυνομία διερευνεί και έρευνες για το περιστατικό. Τουλάχιστον άλλο ένα περιστατικό. Έχει αποκλειστεί το οπαδικό επεισόδιο. Έχει αποκλειστεί τουλάχιστον για την ώρα το οπαδικό επεισόδιο.